Μια ιδιαίτερη παρουσίαση βιβλίου με εστίαση στην ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάισας. Η αστυνομικός Δέσποινα Γκουτζολίκα, που υπηρετεί στο επιτελείο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Σταμάτης και ο Γρηγόρης πάνε εκδρομή», παραχωρώντας σε συνέχεια τα πνευματικά του δικαιώματα στο τμήμα τροχείας Λάισας. Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης, λοιπόν, σήμερα κάνουν την επίσημη παρουσίασή τους, ένα βιβλίο που μιλάει για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χαρίζει στα παιδιά κανόνες με ευχάριστο τρόπο, ένα παραμύθι για την οδική ασφάλεια, μια πρωτοβουλία του Τμήματος Τροχιάς Λάρισας, μετά από συνένεση του αστυνομικού υποδευτητή κ. Βλαχογιάννη. Είμαστε εδώ σήμερα να δεχτούμε τα παιδιά, να περάσουμε όμορφα και να ταξιδέψει όμορφα το βιβλίο μας. Και βρισκόμενος μπροστά σε ένα ενθουσιώδες ακροατήριο με όμορφα πρόσωπα και παιδικά χαμόγελα, αισθάνομαι όμορφα και γεμάτος χαρά, μπορώ να πω. Και αισθάνομαι όμορφα και ταυτόχρονα βαθιά ικανοποιημένος που ένα εγχείρημα σαν αυτό στέφθηκε με επιτυχία. Εξ αρχής η στόχευση ήταν ξεκάθαρη. Ποια ήταν αυτή? Μα φυσικά η μετάδοση ενός μηνύματος ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης γύρω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής με τρόπο τέτοιο που να είναι κατανοητός και προσαρμοσμένος στα παιδιά. Στα παιδιά που είναι το μέλλον της πατρίδος μας. Και θεωρώ ότι το καταφέραμε μέσα από τις ενέργειες, τις πρωτοβουλίες και την υποστήριξη του Τμήματος Τροχέας Λάρισας και την χαρισματική πένα της εγγραφέως. Πρόκειται για ένα ευχάριστο βιβλίο με όμορφη εικονογράφηση, ζωηρά χρώματα με φιγούρες, καθώς και αφηγηματική ροή λόγου που διευκολύνει την ανάγνωση κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον με τρόπο που να καθιστάται εύκολα κατανοητό το μήνυμα για σεβασμό και τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.